Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλη μια ζωντανή αθλητική εκπομπή, ακριβώς στις 7.30 ξεκινάει η αθλητική εκπομπή 90 ΣΥΝ, όπως πάντα μαζί σας ο Κώστας Τοκότσης και η Φωτεινή Πασχαλίδου. Καλώς ορίσατε και αυτό το απόγευμα στη συντροφιά του Art Channel. Σήμερα σας έχουμε πολλές ειδήσεις από το χώρο του αθλητισμού, μπάσκετ και φυσικά ένα ιδιαίτερο θέμα για τους ζωόφιλους. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα της Super League. Λάρισα Πανιώνιος 2-0, Ξάνθη Κέρκυρα 0-0, Ατρόμητος Ολυμπιακός 0-1, Παναθηναϊκός Ηρακλής 2-0, Αστέρας Τρίπολης Λεβαδιακός 1-0, Βέρεια Πλατανιάς 0-0, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0, Πανετολικός ΠΑΣ Γιάννηνα είναι σε εξέλιξη. Ακριβώς, πριν από 5 λεπτά ξεκίνησε περίπου το παιχνίδι αυτό, με το οποίο ολοκληρώνεται η ένατη αγωνιστική. Η βαθμολογία μετά από 7 αγώνες, στην κορυφή ο Ολυμπιακός με 18 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 14 και ως γνωστόν την ερχόμενη Κυριακή είναι το μεγάλο ντέρμπι των Ιωνίων Ιππάλων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακολουθούν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ με 11 βαθμούς, ο ΠΑΣ Γιάννηνα με 10 και 2 αγώνες λιγότερους, Πανιώνιος και Ατρόμητος επίσης 10, Ξάνθη και Πλατανιά σε 9, Πανετολικός 8 με ένα αγώνα λιγότερο, Λάρισα επίσης 8 βαθμοί, Λεβαδιακός 7 με ένα αγώνα λιγότερο, Κέρκυρα 7, Αστέρας Τρίπολης και Βέρεια 6 βαθμοί και ο Ηρακλής τελευταία θέση με 2 βαθμούς. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα της Football League. Απόλλων Σμύρνης, Καλυθέα 3-2, Σπάρτη Πανθρακικός 2-1, Πανεγιάλιος Χανιά 0-0, Αχαρνιακός Καλονή 3-0, Αιγινιακός Λαμία 0-0, Κισαμικός Όφη 1-1, Πανσεραϊκός Πανελευσινιακός 2-1, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, ο αγώνας θα γίνει την Τρίτη και Αγροτικός Αστέρας Τρίκαλα επίσης την Τρίτη μία του μηνός. Ακριβώς, πρώτη αγωνιστική με δόσεις λοιπόν, σε μια αγωνιστική πρεμιέρα λοιπόν στη Football League, ύστερα από 1,5 μήνα καθυστέρηση, όπου είχαμε δύο ανατροπές. Στο ένα ο Πανθρακικός, ο οποίος προηγήθηκε στη Σπάρτη και τελικά έχασε 2-1, όπως και η Καλυθέα προηγήθηκε δύο φορές, έχασε και πέναλτι και τελικά ετήθηκε από τον Απόλλωνα Σμύρνης. Όπως είπε και η Φωτεινή, η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Τρίτη το απόγευμα, η επόμενη αγωνιστική να πούμε. Σπάρτη Απόλλων Σμύρνης, Καλυθέα Πανεγιάλιος, Πανθρακικός Αναγέννηση Καρδίτσας, Χανιά Αγροτικός Αστέρας, Άρης Αιγινιακός, Τρίκαλα Πανσεραϊκός, Λαμία Κισαμικός, Πανελευσινιακός Αχαρναϊκός και Όφη Καλονή. Να πάμε να δούμε τώρα πώς ιτήθηκε στη Σπάρτη ο Πανθρακικός με σκορ 2-1. Ο ανανεωμένος Πανθρακικός μπήκε με το αριστερό στο νέο πρωτάθλημα της Football League αφού ιτήθηκε με ανατροπή 2-1 από τη δυνατή Άγκαινο Φώτη στη λακωνική ομάδα της Σπάρτης. Η πράσινη κόντρα στη ροή της συνάντησης αφού οι Σπαρτιάτες έχασαν καλές ευκαιρίες με τους Μπανούσι στο 2 και τους Αρσενίβιτς στο 3 προηγήθηκαν στο 22 με εκπληκτικό ψιλοκρεμαστό σούτ εκτός περιοχής από τον Ηλιάδη που κρέμασε τον Μελίσσα και λίγο αργότερα έχασαν κλασική ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 36 με τον Νικόλτσι που έστειλε την μπάλα out. Ωστόσο στο 42 ο Αγέρας του Ηλίας Αναστασάκος ισοφάρισε το σκορ με σούτ του παραθυράκι του Γκαραβέλη. Στο 43 ευκαιρία για το Πανθρακικό, αλλά κεφαλιά του Νικόλτση και πάλι έφυγε μόλις out. Στο δεύτερο μέρος, η Σπάρτη προσπάθησε να κάνει από νωρίς το 2-1, χάνοντας ευκαιρίες του 48 με κεφαλιά του Μπουντόπουλου και στο επόμενο λεπτό σε κεφαλιά του Αναστασάκου. Ωστόσο, έμπειρος φόρος στο 60 έδωσε πάσα πάρε βάλε στον Ευρύτη Δημήτρη Σιώπη, που ήρθε από πίσω και έκανε πλασέ το 2-1. Ο Πανθρακικός, στο τελευταίο ημίωρο, αν και προσπάθησε, δεν μπόρεσε να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ και γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα απέναντι σε μια δύσκολη και δυνατή έδρα. Οι συνθέσεις για τη Σπάρτη προπονητής ο Τύρης Αντωνίου, Μελίσσα, Σιώπης, Παπαχρήστος, Γιαννίτσης, Γκαλίτσιο, Κατσίκης στο 55 Ηλιόπουλος, Μπανούσης, Ασενίβιτς, 70 Αναστασόπουλος, Οικονομόπουλος, Αναστασάκος, Μπουντόπουλος στο 86 Βελίνης. Για το Πανθρακικό προπονητής ο Κώστας Ανιφαντάκης, Γκαραβέλης, Κάρδαρης, 67 Χαλκιαδάκης, Μυρθιανός, Πολύμος, Ηλιάδης, Πετρούσης, Γαβριλίδης, Μπουγαίδης, Ρομπέρ, Πλέγας και Νικόλτσης. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής του πρώτου ομίλου της 7ης αγωνιστικής. ΑΟ Καρδίας, Δόξα Δράμας 1-3. Νέστος Χρυσούπολης Νάουσα 1-1. Απόλλων Παραλιμνίου Καβάλα 1-1. Καμπανιακός ΑΕΠ Αντίον Βατολάκου 3-0. Εορδαϊκός Μακεδονικός Φούφα 0-0. Δόξα Προσκυνητών Αλμοπός Αριδέας 0-1. Απόλλων Καλαμαριάς Ορφέας Ξάνθης 0-1. Ρεπό η Απέλα Γκαδά. Ορφέας Ξάνθης λοιπόν που είχε άμυνα πετών και κατάφερε και έσπασε το ίντο της Καλαμαριάς με εύστοχο χτύπημα απέναντι βαθμολογία μετά από 7 αγωνιστικές στην κορυφή Δόξα Δράμας με 17 βαθμούς. Νέος Χρυσούπολης ακολουθεί 13, Απόλλων Καλαμαριάς 12, έχει 2 μηδενισμούς. Εκκρεμεί βέβαια η απόφαση, δεν είναι τελεσίδικη. Θα δούμε αν πάρει τους μείον 6 βαθμούς. Αλμοπός Αρδέας 11, Πέλα Γκαδά και Ορφέας Ξάνθης 10.
ΑΟ Καρδίας, Καβάλα, Μακεδονικό Σούφα 8, Νάος, Ορδαϊκός και Καμπανιακός 6, Απόλλων Παραλιμνίου 5, Δόξα Προσκυνητών 4, στην τελευταία θέση ΑΕΠΟ 2 Μαντολάκου με 1 βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, Νέος Χρυσούπολης, ΑΟ Καρδίας, Δόξα Δράμας, Απόλλων Παραλιμνίου, Νάους, Καμπανιακός, Καβάλα, Ορδαϊκός, ΑΕΠΟ 2 Μαντολάκου, Δόξα Προσκυνητών, Ντέρμπι Ουραγών, θα λέγαμε, Μακεδονικό Σούφα, Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμοπός, Ερδέας, Απέλα, Γαδά, Ρεπό, έχει Ορφέας Ξάνθης. Την πρώτη εντός έδρας ήταν από τον Αλμοπό Αριδέας με 0-1, γνώρισε η Δόξα Προσκυνητών για την 7η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σε ένα παιχνίδι που δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο, η Δόξα Προσκυνητών ιτήθηκε εντός έδρας από τον Αλμοπό Αριδέας με 1-0. Διετήθευσε ο κ. Τσοπουλίδης, με βοηθούς του Κυλικιώτη Βαμβακίδη από το σύνδεσμο Ξάνθης. Η φάση και το γκολ του αγώνα στο 2 σου του Καραγιάννη Μπλόκαρο Πετσά, στο 7 σου του Ιωαννίδη Άουτ, στο 33 σου του Ελευθεριάδη Γιώργου Άουτ, στο 36 σου του Εμρέ Σωμένιο, στο 44 σου του Ελευθεριάδη Γιώργου με γροθιά έδειξε ο Πετσά, στο 56 παλιά Ιωαννίδη Πλασέ Εμρέ Μπλόκαρο Μένιο, στο 56 σου του Καραγιάννη έδειξε ο Κελεσίδη, στο 63 σέντρα Εμρέ Κεφαλιά Βάσκου με γροθιές δύσκολα σε κόρε Ρωμένιος. Στο 70 μετά από σέντρα του Ελευθεριάδη Λάζαρου και γυριστό σου του Τσιρλίδη έγινε το 0-1 για τον Αλμοπό Αριδέας. Στο 78 σέντρα του Κοβάτση σου του Τσιρλίδη έσωσε ο Περτσάς. Στο 79 σου του Τσιρλίδη μόλις άλλο. Στο 86 παλιά Βάσκου στον Κλή πρόλαβε ο Μένιος. Στο 91 σου του Κλή έσωσε μια αμυντική σε κόρνερ. Και στο 94 πλασέ του Κοβάτση σε κενή αιστεία out. Συνθέσεις για τη Δόξα, Περτσάς, Κελεσίδης, Μόσχος, στο 83 Σερίφης, Κίτσος, Λεφής, Τρίχας, Ανιφαντάκη, στο 62 Δραγανίδης, Ιωαννίδης, στο 60 Βάσκος, Γιανακιτσίδης, Κλείς και με Μέτε Μρέ. Για τον Αλμοπό Αριδέας, Μένιος, Κιουλτσόπουλος, Παπασημών, Ζαρογιάννης, Παπαζούδης, Ελευθεριάδης, Γιώργος, Παντελίδης, στο 65 Κοβάτσης, Διαμαντίδης, Καραγιάννης, Ελευθεριάδης, Λάζαρος, στο 72 Τσιμτσιρίδης και Τσιρλίδης, στο 86 Μουρατίδης. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Αριδέας Γιώργος Τυριακίδης και ο προπονητής Δόξης Προσκυνητών Γιάννης Κλητσιώτης. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για αυτή τη σημαντική νίκη που πετύχαμε εκτός έδρας ενός αξιόλογου αντιπάλου που σε ένα παιχνίδι που κύλησε όπως το υπολογίζαμε και όπως το περιμέναμε. Και νομίζω ότι τη νίκη αυτή δίνει μεγαλύτερη αξία η προσπάθεια που κάναμε που ξεκινήσαμε από το πρωί 8 η ώρα σε ένα ιδιαίτερα μεγάλο ταξίδι για όσους ξέρουν που έχουν παίξει ποδόσφαιρο πόσο δύσκολο είναι. Γιατί όλες οι ομάδες, σχεδόν όλες, δεν μπορούν να διαχειριστούν διαφορετικά αυτές τις μεγάλες αποστάσεις. Και σε ένα γήπεδο που δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι καλό το γήπεδο ή γιατί κάτι άλλο, γιατί και οι δύο ομάδες παίζαμε, που έχει πλαστικό τάπητα τον οποίο δεν το γνωρίζαμε. Και μέχρι να προσαρμοστούμε θα είχε μια ιδιαίτερη δυσκολία για μας. Πιστεύω ότι το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν ισορροπημένο. Το ζητήσαμε και οι δύο ομάδες, μόλις μας τις δυνάμεις. Οι φάσεις ήταν συγκεκριμένες. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε μία από τις φάσεις που μας παρουσιάστηκαν και πιστεύω ότι αν και ο αντίπαλος και αυτός γινόταν το ίδιο στον αντίπαλο, το μάτς ίσως θα είχε πολλές πιθανότητες να γύρει και υπέρ του αντιπάλου. Δυσκολευτήκαμε, πιστεύω, μετά το γκολ, ίσως από υπερένταση να κρατήσουμε το παιχνίδι και η προσπάθεια του αντιπάλου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ήμασταν τυχεροί σε μια φάση εκεί που την έκανε, πιστεύω, πολύ μεγάλη απόκριση ο τερματοφύλακας μας. Θα μπορούσαμε και εμείς το μάτς να το τελειώσουμε σε ένα τέταρτο που βρεθήκαμε, να κάνουμε το δεύτερο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τελείωσε το μάτς υπέρ μας. Πήραμε 3 βαθμούς σε ένα δύσκολο γήπεδο που θεωρώ ότι δεν θα περάσουν εύκολα από εδώ ομάδες. Και κοιτάμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια. Θεωρώ, αν εξαιρέσω, αν δεν ξέρω και τα αποτελέσματα από ότι. Ότι οι δύο ομάδες μέχρι τώρα, ίσως ήταν στην αρχή και περισσότερες ξεχωρίζουν για την άνοδο, οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, θεωρώ. Όπως και θα γίνουν και ζημιές και για τους διεκδικητές του τίτλου. Όποια ομάδα είναι καλύτερη στη μέρα της, είναι ένα πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω, χωρίς μεγάλες διαφορές. Περισσότερο πηγαίνει στη δύναμη και σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Στο γκολ θα έλεγα και αν εξαιρώσω ότι ίσως αυτό που βλέπω χωρίς να σημαίνει κάτι να θέλω να πω ή να καυτεριάσω μια ομάδα ότι φαίνεται και η ομάδα που έχει προβλήματα και ήδη ξεχωρίζει νομίζω, δεν ξέρω τι έκανε έναν πόντι. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα, οι υπόλοιπες ομάδες θα διαχειριστούμε το πρωτάθλημα διαφορετικά, θα το αξιολογήσουμε διαφορετικά από ένα σημείο και μετά.
Σε γενικές γραμμές συμφωνώ απολύτως με τον coach. Εμείς γνωρίζαμε ότι είναι ένα παιχνίδι στην έδρα μας, το οποίο θέλουμε στην έδρα μας να διεκδικήσουμε όλα τα παιχνίδια, να τα κερδίσουμε, γιατί νομίζω ότι θα είναι η δύναμή μας το να παίζουμε εδώ πέρα, όχι συγκεκριμένα σε αυτό το γήπεδο, είτε παίζουμε στο ΔΑΚ είτε παίζουμε εδώ πέρα. Γνωρίζαμε ότι ο Αλμοπός είναι μια σκληρή ομάδα, δεν δέχεται εύκολα γκολ. Μια ομάδα η οποία βασίζεται πολύ στη δύναμη και μια ομάδα η οποία, όπως και να έχει, έχει κάποιους παίχτες μέσα που τους γνωρίζαμε ότι είναι έμπειροι, ότι είναι δυνατοί. Προσπαθήσαμε να παίξουμε επιθετικά, δεν παίξαμε κλειστά. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο 30 λεπτό ήταν καλύτερος ο Αλμοπός. Δεν είχαν προσαρμοστεί πλήρως στο στυλ παιχνιδιού του. Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου κοιτάξαμε να ισορροπήσουμε. Δεν είχε σοβαρές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω χάσαμε από μία ευκαιρία. Είχαμε εμείς μία ευκαιρία, ένα σούτ του Ιωαννίδη και δεχτήκαμε και μία φάση για σοβαρές ευκαιρίες, παρόλο που είχε πιο καλή κατοχή ο Αλμοπός. Στο δεύτερο ημίχρονο ανεβήκαμε, πιέσαμε πιο πολύ. Θεωρώ ότι κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ήρθε το γκολ, χωρίς να σημαίνει ότι είχαμε απειλήσει πάρα πολύ. Όμως είχαμε τη φάση του Χρήστου εκεί, μια-δυο περιπτώσεις που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε το σκορ. Αυτά τα μάτς κρίνονται στη τύχη. Όταν οι ομάδες είναι κοντινές, κρίνονται στη τύχη. Θεωρώ ότι η τύχη σήμερα δεν ήταν το μέρος μας. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην δικιά μου ομάδα, στα παιδιά. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Αν είμαστε έτσι στο γήπεδο, θα έρθουν και τα θετικά αποτελέσματα. Άσχετα που τώρα είμαστε χαμηλά στη βαθμολογία και είμαστε με την ψυχολογία να μην είναι στα φόρτε λόγω του ότι χάσαμε πριν στην έδρα μας. Θα παλέψουμε στο γήπεδο, θα δουλέψουμε, να το διορθώσουμε. Και θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια στην ομάδα του Αλμοπού, που πραγματικά είναι μια ομάδα η οποία εκεί που βρίσκεται αξίζει. Αυτό είδαμε εμείς εδώ σήμερα στο γήπεδο. Φρέσκα, λαχταριστά, αγνά, η φύση, όπως δεν τη είδατε ποτέ. Fruit Market Gogotsis. Δροσερά λαχανικά και φρούτα, όλο γεύση, ξεχυλίζουν από βιταμίνες. Fruit Market Gogotsis. Ντόπια, χειροποίητα ζυμαρικά και κατεψυγμένα προϊόντα. Όσπρια από τον παραγωγό, γαλακτοκομικά, είδη delicatessen. Βιολογικά προϊόντα και φρέσκος χυμός πορτοκάλι. Με ένα τηλεφώνημα στο σπίτι σας. Κοντά σας, 7 το πρωί με 10 το βράδυ. Μακεδονία 46, Κομωτινή. Fruit Market Gogotsis. Η φρουταγορά, πρότυπο στην πόλη μας. Απολαύστε υπέροχες στιγμές ξεκούρασης στο όμορφο σπίτι, ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια, Dunlopillo, από 100% φυσικό λάτεξ. Ό,τι πιο φυσικό έχετε νιώσει στη ζωή σας. Και ο χειμώνας θέλει θαλπορή και ζεστασιά, που μόνο το όμορφο σπίτι μπορεί να σας χαρίσει. Χαλιά, μοκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και λευκά είδη θα ντύσουν υπέροχα και προπάντων οικονομικά κάθε γωνιά του σπιτιού σας και όχι μόνο. Και ο φοιτητής της πόλης μας θα βρει στο όμορφο σπίτι τα πάντα για τον εξοπλισμό της φοιτητικής του φωλιάς σε πολύ χαμηλές τιμές και πάντα με ένα δώρο έκπληξη. Όμορφο σπίτι, Κανάρι 21, πίσω από το ρολόι, στην Κομωτινή. Σούπερ μάρκετ Σουκριγέ. Πάνω απ' όλα για εμάς είναι η εξυπηρέτηση των καταναλωτών που μας εμπιστεύονται με ποιοτικά προϊόντα, σε άριστες τιμές και σε ένα ευχάριστο περιβάλλον που χαίρεσαι να ψωνίζεις. Γνωρίζοντας τις καθημερινές ανάγκες ενός νοικοκυριού, δημιουργούμε κάθε εβδομάδα έξυπνες επιλογές και προσφορές σε απίστευτα χαμηλές τιμές. Σούπερ μάρκετ Σουκριγέ. Supermarket Krista. Εποφεληθείτε από τις σούπερ προσφορές μας από 22 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου. Whisky Johnny Walker 9,49. Βότκα Σμιρνόφ και Στολίσναγια 6,99. Μαρτίνι 1 λίτρο 6,99. Σίβας 12 ετών 19,90. Θρακιώτικο Ούζο 7 700 ml 4,99. Κρασί Μενάδα 700 ml 2,49. Χυμός Φρουτέλι 1 λίτρου 55 λεπτά. Ηλιέλαιο 5 λίτρων
4,99. Αλεύρι Χάσκοβο 25 κιλών για όλες τις χρήσεις 6,49. Λευκό τυρί 1,9 το κιλό. Κοτόπουλο 1,49 το κιλό. Ρύζι αλφα ποιότητα 69 λεπτά το κιλό. Αγκουράκια τουρσί βάζο 680 γραμμαρίων 59 λεπτά. Ζαμπόνι φαντής 800 γραμμαρίων 2,59. Μωρομάντιλα παπιλιών 120 τεμαχίων 89 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Κρίστα στο Κύρκοβο της Βουλγαρίας. Ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστές ανάγκες. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Η ιδανική λύση για κάθε πρόβλημα ακοής. Τα ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και προτείνουν σύγχρονα ψηφιακά ακουστικά βαρικοείας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Μικροσκοπικά ακουστικά που αναλύουν, διαχωρίζουν και ενισχύουν τους ήχους που θέλετε να ακούσετε. Κατοίκον επίσκεψη για άτομα με προβλήματα μετακίνησης. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Αγρόκτημα Ιωάννου. Από το χωράφι μας στο πιάτο σας. Στα άμφια της Ροδόπης, σε ιδιόκτητες εκτάσεις, καλλιεργούμε τα πιο αγνά οπροκυπευτικά. Πάντα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η πείρα, οι γνώσεις και το μεράκι μας στην υπηρεσία του ευχαριστημένου καταναλωτή. Στο Αγρόκτημα Ιωάννου εξασφαλίζουμε υγιεινά προϊόντα με καθημερινή επίβλεψη, κρίση πιστοποιημένων σπόρων και προσεκτική διαλογή. Ανεβάζουμε τον πύχη στην ποιότητα και σας καλούμε να συγκρίνετε την αγρότητα. Με 4 καταστήματα στην Κομωτινή και 2 στην Αλεξανδρούπολη. Αγρόκτημα Ιωάννου. Γιατί η γεύση έχει απαιτήσεις. Επανήλθαμε λοιπόν μετά τα διαφημιστικά μηνύματα να περάσουμε στη Φωτεινή και στο μπάσκετ πλέον, στη Τρίτη Εθνική. Πάμε να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Μακεδονικό Σπουδανιά 86-53. Αστέρας Καβάλας Ζέφυρος 85-86. ΓΑΣ Κομωτινή ΑΕ Κομωτινής 63-72. Νέαπολη Αγία Βαρβάρα Καβάλας 63-46. Παναθλητικός Χαλκιδόνα 64-58. Ίκαρη Σερών Μαντουλίδης 77-48. Ιωνικός Ιωνίας Ορφέας Νέου Σκοπού 55-62. Και μετά λοιπόν από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, οι μόνες έκτες ομάδες, Παναθλητικός Ίκαρη Σερών, Μακεδονικός και Ζέφερος έχουν 6 βαθμούς. Από κοντά είναι η ΑΕ Κομωτινής και Ορφέας Νέου Σκοπού με 5. Πιο κάτω ΓΑΣ Κομωτινή, Αστέρας Καβάλας, Χαλκιδόνα, Ιωνικός Ιωνίας και Νεάπολη 4. Χωρίς νίκη στις τελευταίες θέσεις, Μαντουλίδης, Σμουδανιά και Αγία Βαρβάρα Καβάλας. Η επόμενη αγωνιστική, Ζέφυρος Μακεδονικός, ΑΕ Κομωτινής, Αστέρας Καβάλας, την Κυριακή στις 6 το απόγευμα στο Πιστό Γυμναστήριο. Αγία Βαρβάρα Καβάλας, ΓΑΣ Κομωτινή, Χαλκιδόνα, Νεάπολη, Μαντουλίδης, Παναθλητικός, Ίκαρη Σερών, Ιωνικός Ιωνίας και Σμουδανιά, Ορφέας Νέου Σκοπού. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να καλωσορίσουμε το πρώτο παράθυρο, να ανοίξουμε το πρώτο παράθυρο, να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο της Αθηνικής Εκπομπής 90 Συν, τόσο το team manager της ΑΕ Κομωτινής, του Βασίλη Τριστοάκη. Βασίλη, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά, Βασίλη, όσο και τον MVP του χθεσινού τοπικού διάρκεια της ΑΕ Κομωτινής, τον Γιώργο Τοπαλάκη. Γιώργο, να σε καλησπέρισω. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Να ξεκινήσω, Φωτεινή, μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από τον manager, από τον Βασίλη. Αν και οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες, έτσι. Οι παίκτες είναι οι πρωταγωνιστές ακριβώς, γι' αυτό ανέφερα MVP, 28 πόντους με 2 τρίποντα, θα το δούμε και στο ρεπορτάζ. Πώς είδες το χθεσινό αγώνα, καταρχήν, κατάμεστο φουλ το κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής, κέρδισε τον μπάσκετ της Κομωτινής τώρα. Εντάξει, σαφέστατα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο περιμέναμε να έχει κόσμο, να ήταν γεμάτο το γήπεδο. Εγώ θα σταθώ στο δικό μας κομμάτι, καταρχάς να ξεκινήσω με το ότι η νίκη είναι αφιερωμένη στον Γιώργο τον Βάκρινο, ένα παιδί το οποίο σε κάθε παιχνίδι δίνει την ψυχή του. Αυτό τον στέρισε στη συμμετοχή του στη συνέχεια της αναμέτρησης με τον ΓΑΣ, καθώς χτύπησε σε μία φάση, χωρίς φυσικά να υπάρχει καμία πρόθεση, με τον Καδίρ, με αποτέλεσμα να
βρεθεί στο έδαφος και εν συνεχεία να πάει στο σημαντικό νοσοκομείο εδώ της πόλης μας. Το φερόμενο λοιπόν την νίκη, εκείνο το σημείο είπα και στα παιδιά, είπε και ο κότς, είπε και οι παίκτες ότι σήμερα θα πάρουμε το μάτς για τον Γιώργο, γιατί φοβηθήκαμε πάρα πολύ όλοι. Τελικά είναι όλα καλά, πήγε σπίτι του και... Ασύν τελικά ήταν μυϊκό πρωτοπόρημα από ό,τι... Ακριβώς, απλά φοβηθήκαμε όταν έχει να κάνει με ακριβώς, κεφάλι και αυχένα, πολλά έχουν τα μάτια μας και φυσικά φοβηθήκαμε πάρα πολύ γιατί... Γιατί τον είδαμε αρκετή ώρα εκείνη το, στο παρκέ και βέβαια να πούμε ότι καθυστέρησε και το ασθενοφόρο. Έτσι, η αργοπορία δεν οφειλόταν. 20 λεπτά καθυστέρησε. Ήμασταν τυχεροί ότι δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη μεγαλύτερη ανάγκη. Ωστόσο, με αφορμή αυτό, καλό είναι να αποδείξω ποιοι είναι οι αρμόδιοι κτλ. Να είμαστε λίγο πιο υπεύθυνοι. Ξέρω τις δυσκολίες που υπάρχουν, ξέρω τα προβλήματα που υπάρχουν. Βέβαια, εμείς σαν ομάδα. Είχαμε τον γιατρό, όπως και ο Γκάς, είναι κανόνας να υπάρχει γιατρός στο γήπεδο. Το λέω αυτό γιατί υπήρχε περίπτωση, Βασίλη, παλαιότερα έγινε κάτι τραγικό, βέβαια, να μην το αναφέρουμε πολύ παλαιότερα, όταν ήταν ακόμα ομάδα Ορφέας Κομωτινής, στο κλειστό γυμναστήριο, μην το αναφέρουμε. Εντάξει, τώρα μην φτάσουμε στο ακραίο. Δηλαδή, συμβαίνουν αυτά, αλλά καλό είναι. Ωραία, ακριβώς. Με αφορμή αυτό και με δεδομένο ότι δεν είχαμε κάτι ευτυχώς πιο σοβαρό, να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη κινητοποίηση από όλους τους αρμοδίους σε αυτό το σημαντικό θέμα που είναι η φαρμακευτική περίθαλψη και γενικότερα οι πρώτες βοήθειες. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι θεωρώ ότι παρότι είχαμε προβλήματα όλη την εβδομάδα, ο Καραμπέκης έπαιξε με γαστρεντερίτιδα, ο Σταματέλος είχε πρόβλημα με τη μέση του, ο Χατζηπαυλίδης ήταν τραυματίας και είχε και θέματα με αρρώστια όλη την εβδομάδα. Γενικότερα είχαμε αρκετά θέματα που δεν μας βοήθησαν να δουλέψουμε όπως θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά που παίξαν δώσαν την ψυχή τους και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και στον Γιώργο που είναι στο στούντιο και γενικότερα σε όλα τα παιδιά. Τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια και φυσικά συνεχίζουμε γιατί κερδίσαμε μία μάχη. Ο πόλεμος μέσα εισαγωγικά, το μαραθώνιο σου καλύτερα να το πούμε, συνεχίζεται κανονικά και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που είναι με τον Αστέρα Καβάλας, που έχουμε και μια έτσι ωραία σειρά αγώνων που είχαμε και πριν δύο χρόνια. Μου έρχονται ωραίες αναμνήσεις. Οπότε θέλω να συνεχίσω να έχω ωραίες αναμνήσεις απέναντι στον Αστέρα. Βασίλη, πώς είδες τον κόσμο της Κομωτινής, σε αθλητικά πλαίσια βέβαια, γέμισε το κλειστό γυμναστήριο. Τελικά πάνω απ' όλα το κέρδος είναι για τον μπάσκετ της Κομωτινής. Θα το πω για άλλη μια φορά. Ναι, ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και γενικότερα στο κάλεσμα που γίνεται αυτό. Θεωρώ την απόρρεια. Πρώτη παίζαμε εκτός έδρας, θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες νιώθαμε οικεία. Θεωρώ ότι το ότι ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο είναι απόρρεια της δουλειάς που κάνουμε και εκτός παρκέ και εντός παρκέ. Δηλαδή το να μαζεύαμε, να λέγαμε τον κόσμο να έρθει, αν τα παιδιά δεν παίζανε ωραίο μπάσκετ, δεν θα μπορούσαμε να τον κρατήσουμε τον κόσμο. Θεωρώ δηλαδή ότι η δουλειά που κάνουμε τραβάει και τους υπόλοιπους συλλόγους της πόλης, το κοινωνιακό κομμάτι, και θεωρώ ότι υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός με απότερο σκοπό να πάει το μπάσκετ ακόμη ψηλότερα. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό όμως που θέλει ο κόσμος, πέραν όλων των άλλων που προσπαθούμε να κάνουμε τον happening κτλ., είναι να κερδίζει η ομάδα. Δηλαδή, άμα δεν κερδίζει η ομάδα, δεν θα έρθει ο κόσμος. Θέλει ο κόσμος χαρές. Θέλει ο κόσμος να ξεφύγει από τα προβλήματά του και να γίνει ένα με τον Γιώργο, με τον Μιχάλη, με τον Σταύρο, με τον Γιώργο, τον αρχηγό μας που δίνει την ψυχή του κάθε αγώνα, με τον Κίμωνα, με όλα αυτά τα παιδιά δηλαδή που έχουμε στην ομάδα. Μάλιστα. Μετά την αστή τη Γιώργο, να περάσουμε στον Γιώργο. Γιώργο, εσένα, πώς σου φάνηκε χθες το παιχνίδι? Είδα ένα δύσκολο παιχνίδι βέβαια, γιατί είναι τοπικό ντέρμπι εδώ στην Κομωτινή, με ιδιαιτερότητες. Βέβαια, τα παιδιά, βέβαια όλη η ομάδα δείξαμε πάθος και ενέργεια, το οποίο μας έσβρωξε προς την νίκη. Γενικά το παιχνίδι ήταν λίγο περίεργο, με κάποια λάθη στην αρχή, νευρικότητα. Αλλά όσο περνούσε η ώρα και τα λεπτά, σιγά σιγά βρισκόμασταν και αυτό μας έκανε καλό. Γιώργο, πώς αισθάνεσαι που πήγες MVP, 28 πόντια και 2 τρίποντα, μόνος έπαιζες. Έτσι. Και με τα προβλήματα που ανέφερε βέβαια ο Βασίλης. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά στα λόγια, αλλά άμα δεν παίζαμε όλοι σαν ομάδα, άσχετα με την απόδοση τη δική μου, πιστεύω δεν θα έρχονταν το επιφόρο αποτέλεσμα. Βασίλη, να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι εκτός από τα κάποια προβλήματα και τους τραυματισμούς που τυχόν είχαν οι παίχτες και τα προβλήματα υγείας, έπαιξε κάποιο ρόλο οι μεταγραφές που γίνανε με τις ανταλλαγές των παιχτών ανάμεσα στις δύο ομάδες? Κοίταξε, σίγουρα όλοι όσοι ήμασταν στο παρκέ και όσοι παίζαμε και ήταν λίγο παίζαμε, περίεργα ναι, τα συναισθήματα ανάμεσα. Και είναι λογικό να θες την νίκη, γιατί για αυτά τα παιχνίδια είναι ωραία να παλεύεις. Και φυσικά να μην ξεφεύγεις, να μην είχαμε ακρότητες. Δεν έχουμε ακρότητες. Συγκεκριμένα με τα παιδιά είμαστε φίλοι, ας πούμε, και με όλους.
και καφέ πίνουμε και ποτό πίνουμε, δεν έχουμε δηλαδή κάτι να χωρίσουμε. Πλά μέσα στο γήπεδο είναι θέμα μπασκετικού εγωισμού. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε. Θεωρώ ότι και ο ΓΑΣ έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να πάρει τη νίκη. Και σίγουρα το να είναι καλός, να είναι καλή μια ομάδα, κάνει ακόμη και πιο. Δίνει μεγαλύτερη αξία στην νίκη μας. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε μια καλή ομάδα. Βασίλη, είδαμε όμως και τη φιλία και την αδερφοσύνη μεταξύ των παιχτών, ναι, των αντιπάλων ομάδων και στο ξεκίνημα μεταξύ του Γιώργου Κουτσουβασίλη και του Χαλίλ Καδίρ, όσο και μετά και ο Κίμωνας ο Λεκούδης που δεν αγωνίστηκε, παρότρινε την ομάδα και φιλικές συζητήσεις και με τους αντιπάλους παίκτες και με τους συμπαίκτες. Εντάξει, κάτι άλλο θα με έκανε αρνητική εντύπωση. Τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε στον Γιώργο με τον Καδίρ, δύο παιδιά που είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες και είναι παιδιά τα οποία έχουν ταξιδέψει όλη την Ελλάδα μαζί. Οπότε, τι να τους πούμε τώρα εμείς και τι να πούμε μέσα στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο, για παράδειγμα, ο Γιώργος ήταν καταλυτικός με rebound και με πόντους που σημείωσε στο τέλος. Είναι ο αρχηγός μας. Οπότε, είναι λογικό να δίνει την ψυχή του μέσα στο παρκέ. Μια και ανέφερε και για τον Γιώργο που έχουμε στο τούτο, τον Μπαλάκη, και αυτό είναι εξαιρετικό. Τροφοδοτήθηκε εξαιρετικά και από του playmaker μα και από τον Σταύρο Χονδρόπουλο και από τον Βαγγέλη Χατζηπαυλίδη. Νομίζω, Γιώργο, θα συμφωνήσει και εσύ ότι και οι συμπαίκτε σου συνέβαλαν στο να πάρουμε την νίκη. Όλοι μαζί, μια γροθιά και επαναλαμβάνω, καταλυτικό σημείο για μένα, μεγάλη στιγμή ήταν το 22ο λεπτό, όταν ο Βάκρινο έφυγε από το φορείο και μπήκε στον ασθενοφόρο. Μαζευτήκαμε στον πάγκο και είπαμε ότι σήμερα δεν μπορούμε να χάσουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάναμε. Μάλιστα, Γιώργο, πώς είδες το πρωτάθλημα μετά από τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, σαν παίκτη, σαν σέντερ? Έχουν ξεχωρίσει κάποιες ομάδες βέβαια, αν και είναι νωρίς ακόμα. Προσωπικά εγώ για την ομάδα μου θα πω ότι πιστεύω έχουμε πολύ καλό υλικό για φέτος και όσο θα περνάνε τα παιχνίδια θα δένουμε, σαν οικογένεια βέβαια, και κάθε Κυριακή θα πηγαίνουμε για την νίκη. Το πρωτάθλημα πιστεύω, επειδή είναι μαραθώνιος, τελειώνει 21 Μαΐου από ό,τι θυμάμαι, θα είναι δύσκολο μέχρι τότε και θα φανεί. Θα πηγαίνουμε κάθε Κυριακή, όπως είπα και πριν. Άρα το βλέπεις αρκετά ανταγωνιστικό. Βέβαια είναι ανταγωνιστικό γιατί έχει πάρα πολλές αγωνιστικές και καλές ομάδες βέβαια. Ωραία. Μάλιστα. Να μπορούμε να περάσουμε δούμε να δούμε το βίντεο του χθεσινού αγώνα. Το ρεπορτάζ από τη θεσινή νίκη της Άκου Μουδησίπη του Κάσης Κομωτινή και τι δούσαν δύο προπονητές, ο Νεοκλής ο Λεμονίδης βέβαια και ο Σωτήρης ο Κοκκινόπουλος. Σε ένα κατάμαστο κλειστό γυμναστήριο που το μεγαλύτερο κέρδος ήταν και το μπάσκετ της Κομωτινής, η ΑΕΚ Κομωτινής επικράτησε με 72-63 του ΓΑΣ Κομωτινής στο τοπικό ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της τρίτης εθνικής ανδρών του μπάσκετ, τιμήχρονο 33-32 για το ΓΑΣ, σε ένα παιχνίδι όπου κρίθηκε μετά το 35ο λεπτό με τις μεγαλύτερες διαφορές 16-24 στο 12 για την ΑΕΚ Κομωτινής και 40-36 στο 24 για το ΓΑΣ Κομωτινή. Το μόνο μελανό σημείο ήταν ο τραυματισμός του Γιώργου Βάκρινου σε μια διεκδίκηση με τον Χαλίλ Καδίρ. Τραυματίστηκε στον Αφιάνα, ευτυχώς ήταν μυϊκό το πρόβλημα, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής, όπου βγήκαν οι εξετάσεις και τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό. Παίκτησε σε ΑΕΚ Κομωτινή στο παιχνίδι. Σε εκείνο το σημείο, στο 22ο λεπτό συγκεκριμένα, είχε 30 λεπτή διακοπή. Διατίτευσαν οι κύριοι Μελανίδης και Ντόγκα στα 10 λεπτά 16, 21, 33, 32, ημίχρονο 51-52 και 63-72 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για το ΓΑΣ, σε Σαββίδη συμμετοχή Καραγιώργου σαν απόντος και B15, Αθανασίου συμμετοχή Χατζηδημητρίου 3 με ένα τρίποντο, Καναράς 5 με ένα τρίποντο, Σιμάκης 13 με ένα τρίποντο, Καλατζής 8 με ένα τρίποντο, Καραμπέκης Παναγιώτης 6 με ένα τρίποντο και Χαλίλ Καδίρ 12 πόντι. Για την ΑΕΚ Κομωτινή στα ματέλους 3 Σκριμπούρες συμμετοχή, Χονδρόπουλος 17 με 2 τρίποντα, Βάκρινος 2, Βαχαρίδη συμμετοχή, Κουτσοβασίλης 9, Καραμπέκης Δημήτρης 6, Λιβυσιανός συμμετοχή, Χατζηπαυλίδης 7 με ένα τρίποντο, Παλάκης 28 με 2 τρίποντα, ο MVP του αγώνα και Λεφής σε συμμετοχή. Δείτε τι είπαν μετά το όλο στο αγώνα ο προπονητής του ΓΑΣ Κομωτινή, είναι ο Κλής Λεμονίδης και ο προπονητής της ΑΕΚ Κομωτινής, ο Τύρης Κοκκινόπουλος. Γερά νεύρα, αλλά τελικά χάσαμε με διαφορά, μπορώ να πω. Είχαμε πρόβλημα στην αντιμετώπιση του Χονδρόπουλου με τον Παλάκη στο pick and roll στο πρώτο ημίχρονο και στην ουσία σε όλο το παιχνίδι αυτοί οι δύο μας έκαναν τη ζημιά. Συν τα επιθετικά rebound που πήρε ο Κουτσοβασίλης στο τέλος. Είχαμε μια επιθετική δυστοκία στο τέλος. Προσπαθήσαμε στην άμυνα, δεν παλέψαμε όμως τόσο πολύ στα rebound και δεν δώσαμε κάποια έξυπνα φάουλ γιατί είχαμε φάουλ να δώσουμε. Τελειώσαμε το παιχνίδι με 3 ομαδικά που είναι απαράδεκτο όταν χάνεις να έχεις 3 ομαδικά φάουλ. Και αυτό το πράγμα μας τύχησε. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι γιατί
χωρίς το Λεχούδι η ΑΕΚ και με κακό τον Καραμπέκη, έπρεπε να ήμασταν πιο κοντά στο σκορ. Έπρεπε να κερδίσουμε, έτσι πιστεύω. Όχι ότι δεν το άξιζε η ΑΕΚ, μας κέρδισε δικαιότητα. Σε κάθε παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Σίγουρα δεν έχουμε καμία σχέση με την ομάδα του πρώτου παιχνιδιού και την ομάδα που παίξαμε μέσα στο Ζέφυρο, εμείς δηλαδή. Σε κάθε παιχνίδι σίγουρα η ομάδα θα βελτιώνεται. Αυτό είναι σίγουρο. Περιμέναμε το Λεχούδι και εμείς να παίξει και ήμασταν και έτοιμοι. Τώρα αν δεν έπαιξε, εντάξει, τώρα δεν είναι δικό μας θέμα. Εμείς πάντως ήμασταν και έτοιμοι και για να παίξει. Είχαμε περισσότερη ενέργεια στην άμυνα, πήραμε τα περισσότερα αμυντικά rebounds και είχαμε κάποιες καλές επιλογές στην επίθεση που μας κλείδωσαν μια διαφορά καλή, ικανή για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Που ήταν βέβαια, όπως είπατε και εσείς, πολύ νευρικό, με πάρα πολλά λάθη. Αυτή ήταν μια απόφαση που πάρθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν σε θέση να αγωνιστεί, ήταν μια απόφαση που πάρθηκε και από μένα. Μετά από εδώ θα φύγω κατευθείαν στο νοσοκομείο. Ξέρετε ότι έχει να κάνει με αυχένα, με κεφάλι, είναι πολύ ανησυχητικό σε πρώτη φάση. Αλλά πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια απλή διάσταση να κάνει τις εξετάσεις που πρέπει να κάνει, μαγνητική και οτιδήποτε πρέπει να κάνει. Να φαίνεται δεν έχει τίποτα και να είναι μια περιπέτεια με πολύ σύντομη διάρκεια και να γυρίσει πάλι μαζί μας ο Γιώργος δυνατός, όπως πάρα πολύ καλός ήταν σήμερα μέχρι να χτυπήσει. Πάρα πολύ καλός. Η αγωνιστική μας πειθαρχία πρέπει να βελτιώνεται προπόνηση με την προπόνηση. Ακόμα και στο τέλος είχαμε δυνατότητα να κάνουμε 2-3 πιο οργανωμένες επιθέσεις, να φάμε δηλαδή χρόνο, με λίγα λόγια, να πάμε τις επιθέσεις μέσα στο 24 γιατί είχαμε μια καλή διαφορά. Βιαστήκαμε και πάλι, αλλά όλα αυτά λύνονται μέσω του βίντεο και μέσω της προπόνησης. Και πάντα αυτός είναι και ο στόχος της προπόνησης, να βελτιώνουμε τα λάθη μας, να βλέπουμε τα καλά μας, να λέμε τα καλά μας, να τα επιτείνουμε και να διορθώνουμε τα λάθη μας. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι από αγώνα σε αγώνα. Μία ομάδα ανταγωνιστική, η οποία έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχουμε ήδη δει κάποια πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι με την νίκη αυτή και ψυχολογικά έτοιμοι, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι για να κερδίσουμε και αυτό το παιχνίδι. Πήρατε μία μικρή γεύση για το τι έγινε χθες στο κλειστό γήπεδο της Κομωτινής. Γιώργο, να επιστρέψουμε σε σένα, να πούμε έτσι κάποια πράγματα για σένα και όσον αφορά το μπάσκετ εκεί. Λοιπόν, πες μου λίγο, φέτος είναι πρώτη χρονιά που είσαι στην ΑΕΚ, πόσα χρόνια ασχολείσαι με το μπάσκετ? Ασχολούμαι με ηλικία 12-13 ετών. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες Οριστιάδας, φιλία Οριστιάδας, διότι κατάγομαι και από εκεί. Μετά, λόγω σπουδών, πήγα στην Ξάνθη, όπου έμενα 3-4 χρόνια εκεί παίζοντας στην Ασπίδα Ξάνθης, σε γάμα β' εθνική κατηγορία. Και φέτος είμαι κοντά στην οικογένεια της ΑΕΚ, που νιώθω μέχρι στιγμής πολύ χαρούμενος και πολύ ικανοποιημένος που είμαι μαζί τους. Τι σχέδια έχεις για το μέλλον, πώς το βλέπεις την εξέλιξή σου από εδώ και πέρα? Είναι βέβαια νωρίς, γιατί είσαι πολύ μικρός στην ηλικία. Αλλά για πες μας, τι σκέφτεσαι? Εγώ προσπαθώ να κάνω πρώτα το καλύτερο για την ομάδα φέτος και όσο καλύτερα πάει η ομάδα, τόσο θα προχωρήσω κι εγώ, έτσι το βλέπω. Όσο καλύτερα δηλαδή πάμε φέτος, πιστεύω θα πάω κι εγώ μαζί με την ομάδα και θα αναδειχτούμε όλοι μαζί. Δεν βάζω πρώτα εμένα και μετά την ομάδα, εννοείται πρώτα η ομάδα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε έτσι να δείχνουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα αθλήματα και δεν ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες που υποβαθμίζουν και την προσωπικότητα και θέλουν να προχωράνε μπροστά εδώ τα νέα παιδιά και θέλουμε να τα δείξουμε, να τα έχουμε σαν υπόδειγμα για τα υπόλοιπα, να τα έχουμε σαν φωτεινό παράδειγμα τέλος πάντων. Κώστα. Ακριβώς. Γιώργο, πώς βλέπεις, θα ρωτήσω και τον Βασίλη. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα, όπως είπες, μαραθώνιος, των αγωνιστικών μέχρι τον Μάιο. Αστέρας Καβάλας, επόμενος αντίπαλος. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Αστέρας στις δύο τελευταίες αγωνιστικές έχει χάσει δύο παιχνίδια στον πόντο, στο τελευταίο σουτ, και ξέρουμε ότι έχει κάποιους πολύ ποιοτικούς παίκτες. Σίγουρα θα δουλέψουμε όλη τη βδομάδα πάνω στην ομάδα της Καβάλας, για να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή να πάρουμε το παιχνίδι. Γιατί κάθε Κυριακή πάμε για την νίκη, εννοείται. Μάλιστα, το μήνυμα που έχεις να δώσεις στον κόσμο, που γεμίζει βέβαια κάθε φορά το ξύπνημα. Εννοείται πως περιμένουμε να γεμίσει ξανά το γήπεδο και να γιορτάσει μαζί μας, ελπίζω, την νίκη της Κυριακής, που το θέλουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή, Βασίλη, θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα κορίτσια μας, έτσι, μαζορέτες της ΑΕΚ. Τους είχαμε εδώ στην προηγούμενη εκπομπή. Με ανανεωμένο πρόγραμμα, περισσότερα ακροβατικά, μας είπαν έτσι, να ξεσηκώσουν τα πλήθη και να γεμίσουν και ακόμη περισσότερο φυσικά το κλειστό γήπεδο. Έτσι. Ναι, είναι στα πλαίσια του happening που κάνουμε σε κάθε αναμέτρηση. Νομίζω ότι η πρώτη φορά που κάναμε με την Νεάπολη
ακολούθησε και μια ευχαριστή ανακοίνωση από την ομάδα της Νάπολης. Δηλαδή, καλό είναι να τα προβάλλουμε και αυτά. Τα οποία ευχαρίστησαν και για τη φιλοξενία που τους παρήχαμε. Έδωσαν συγχαρητήρια στον κόσμο που γέμισε και το κλειστό, αλλά γέμισε και τον κουμπαρά που είχαμε για τον ραδιομαραθώνιο, για τον μικρό Χρήστο Γεώργιο Θοδωρίδη. Και γενικότερα θεωρώ ότι βγάζουμε μια εικόνα της Κομοτηνής που είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγαίνει μια όμορφη εικόνα για την πόλη μας εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Τώρα μετά από εκεί, ο νεκρός χρόνος που είναι τα time out και τα δεκάλεπτα και τα ημίχρονα, θέλουμε να αξιοποιούνται στο δυνατόν περισσότερο για να μην βαριέται και ο κόσμος. Και φυσικά, Γιώργο, πάει σε ένα το μήνυμα αυτό. Πρέπει να κερδίζουμε για να είναι χαρούμενος ο κόσμος. Κανονίζεται και να κάνουν τα κορίτσια, πρέπει να κερδίσουμε. Βασίλη, το δικό σου λοιπόν μήνυμα για τον κόσμο που γεμίζει κάθε φορά το πιστεύω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο να παίζουμε σε γεμάτες κερκίδες. Και θα το πω ότι η πρώτη φορά που έπαιξα, που ήταν να είναι σε γεμάτες κερκίδες, ήταν τον Αστέρα Καβάλας στο κύπελο η Κασαμάθ. Και ήταν εξαιρετικό συνέστημα. Και εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα γιατί συναχωρήσαμε τον κόσμο που είχε έρθει. Ευελπιστώ πάντως ότι την Κυριακή θα συνεχίσουμε να το νικηφόρο της ΣΕΡΗ και να τους ευχαριστήσουμε. Είναι βασίλη θετικό για τις ομάδες της Κομοτηνής, όχι μόνο για εσάς οι Νέα Κομοτηνής, όχι μόνο για τον Γάσο Κομοτηνή και για τον Νέαντα και τον Δημοκρίτη που είναι στην Εκαζαμάδη, γιατί βλέπουμε αρκετό κόσμο. Ναι, και μην πάμε μακριά, φέρει... πριν 2-3 χρόνια το κλειστό μυαστήριο είχε 40-50 μεταξύ συγγενών και φίλων. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, απόρρια της δουλειάς που κάνουμε στο επικοινωνιακό κομμάτι. Έχουν βελτιώσει, θεωρώ, όσο και αν ακούγεται λίγο επιρροπτικό. Θεωρώ όμως ότι έχει λαϊκή αποδοχή αυτό, μαζική αποδοχή ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ το προφίλ της ομάδας. Με επαγγελματικά πρότυπα γι' αυτό. Και αυτό θεωρώ ότι τραβάει και τους υπόλοιπους. Δηλαδή πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από την νοοτροπία του να κρατήσουμε τον άλλον πίσω και να κάνουμε ζημιά στον άλλον, αλλά να βελτιωνόμαστε και να γινόμαστε απλά καλύτεροι. Δηλαδή εμείς κοιτάμε το, όχι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα που είναι και η πιο γνωστή φράση, είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Εμένα μου αρέσει να είμαι ο καλύτερος. Στην πραγματικότητα και η ομάδα μου αρέσει να είναι καλύτερη. Μάλιστα, να δώσουμε άλλη μία σύστηση στη Φωτεινή του. Πάμε να περάσουμε στο βίντεο. Ακριβώς, εμείς να αποδεσμεύσουμε και τον Βασίλη και τον Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην πορεία. Ευχαριστούμε κοντά μας και ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς εντάξει των προσδοκιών σας. Και Γιώργο, και εσύ να πηγαίνει αυτό. Πάμε να πάρουμε ακόμη μία μικρή γεύση από την πρώτη επίσημη παρουσίαση από τις Μαζορέτης ΑΕΚ Κομοτηνής. Ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστές ανάγκες. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Η ιδανική λύση για κάθε πρόβλημα ακοής. Τα ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και προτείνουν σύγχρονα ψηφιακά ακουστικά βαρικοείας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Μικροσκοπικά ακουστικά που αναλύουν, διαχωρίζουν και ενισχύουν τους ήχους που θέλετε να ακούσετε. Κατοίκον επίσκεψη για άτομα με προβλήματα μετακίνησης. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
μουσικές περιπλανήσεις. Αυτή τη Δετάρτη και κάθε Δετάρτη στις 7 το απόγευμα, αμέσως μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Τυροκομικά ο Ίσμερος, Ιωάννης Δουκίδης και Ιω Μικρονέψιλον. Στηριζόμενοι στο μεράκι και την αγάπη για την παράδοση και με εμπειρία πάνω από 70 χρόνια, παράγουμε προϊόντα με βάση την παραδοσιακή τέχνη του τυροκόμου παραγωγού. Με βασική αρχή την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προϊόντων και με σεβασμό στην παράδοση και φυσικά στον καταναλωτή. Τυροκομικά ο Ίσμαρος. Τα αγνά προϊόντα μας, που πιστοποιούνται με ISO 22000 στα σύγχρονα εργαστήριά μας, ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητά τους και προέρχονται αποκλειστικά από γάλα εγωπροβάτων ελευθέρας βοσκής στους πρόποδες του Ίσμαρου, στη Θράκη. Τυροκομικά ο Ίσμαρος. Ιωάννης Δουκίδης και Ιω Μικρονέψιλον. Παράδοση, ποιότητα, αναγνώριση. Δημητριάδης. Τα πάντα για το νοικοκυριό. Δώρα, σχολικά, μπιζού, εποχιακά είδη και είδη οικιακής χρήσης. Δημητριάδης. Αγχιάλου 1. Στο δρόμο της Δημοτικής Αγοράς. Δίπλα στο στρατιωτικό πρατήριο. Κομωτινή. Και τώρα, δεύτερο κατάστημα στην Αλεξανδρούπολη. Νικομιδίας 3. Δίπλα στον Άγιο Ελευθέριο. Μήπως είναι καιρός να βρείτε τη φόρμα σας? Γυμναστήριο Curves. Γίνετε μέλος μας και καταπλήξτε τον εαυτό σας. Τώρα και μαθήματα Zumba. Δημοκρίτου 5254, Κομωτινή. Απολαύστε υπέροχες στιγμές ξεκούρασης στο όμορφο σπίτι. Ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια. Δανλοπύλο. Από 100% φυσικό λάτεξ. Ό,τι πιο φυσικό έχετε νιώσει στη ζωή σας. Και ο χειμώνας θέλει θαλπορή και ζεστασιά που μόνο το όμορφο σπίτι μπορεί να σας χαρίσει. Χαλιά, μοκέτες, παπλώματα, κουβέρτες και λευκά είδη θα ντύσουν υπέροχα και προπάντων οικονομικά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Και όχι μόνο. Και ο φοιτητής της πόλης μας θα βρει στο όμορφο σπίτι τα πάντα για τον εξοπλισμό της φοιτητικής του φωλιάς σε πολύ χαμηλές τιμές και πάντα με ένα δώρο έκπληξη. Όμορφο σπίτι, Κανάρι 21, πίσω από το ρολόι, στην Κομωτινή. Ξεχωριστοί άνθρωποι, ξεχωριστές ανάγκες. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Η ιδανική λύση για κάθε πρόβλημα ακοής. Τα ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης ενημερώνονται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας και προτείνουν σύγχρονα ψηφιακά ακουστικά βαρικοείας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Μικροσκοπικά ακουστικά που αναλύουν, διαχωρίζουν και ενισχύουν τους ήχους που θέλετε να ακούσετε. Κατοίκον επίσκεψη για άτομα με προβλήματα μετακίνησης. Ακουστικά κέντρα Μακεδονίας Θράκης. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Είδατε το κοντινό το πλάνο. Καλεσμένος στην αθλητική εκπομπή 90 συν, έχουμε τον εκπαιδευτή σκύλων, τον κύριο Θεμιστοκλή Ορκόπουλο, καθώς και το σκύλι που είναι μαζί είναι εκπαιδευμένο, μην φοβάται κανένας, ούτε τηλεοπτικά. Είναι η λεγόμενη Πίσα. Κύριε Ορκόπουλο, να σας καλωσορίσουμε στο στούντιο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην εκπομπή. Να διαδώσουμε τον αθλητισμό, που αυτός είναι ο σκοπός, και να μάθει ο κόσμος να ασχολείται με τα σκυλιά και να δει και κάποιες παραπάνω σχολείες που υπάρχουν με αυτά. Να ξεκινήσουμε από το αθλητικό μέρος που είπατε. Υπάρχει ένας διαγωνισμός. Θα θέλαμε να αναφερθείτε και πότε θα γίνει ακριβώς. Ναι. Μέσω του κοινοφιλικού ομίλου σκύλων εργασίας της Κομωτινής, ο οποίος ιδρύθηκε φέτος, διοργανώνουμε αγώνες agility, οι οποίοι είναι η πρώτη προκριματική για το 2017 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό κύπελο, ώστε να βγει η Εθνική Ελλάδος που θα μας αντιπροσωπεύσει. Τι... Θα γίνει στο Fair Play στο 8x8, να επίσης να πούμε. Ωραία. Η ώρα έναρξης είναι στις 10 η ώρα και το Σαββάτο και την Κυριακή, 5 και 6 Νοεμβρίου. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν, δεν έχει κάποιο κόστος. Σκοπός μας είναι να έρθει όλος ο κόσμος να δει κάτι διαφορετικό. Και έχουμε συμμετοχές από 5 χώρες, Τουρκία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία και από Ελλάδα. Και φυσικά θα συμμετέχει και η Πίσα. Και άλλα 13 άτομα από το κλαμπ της Κομωτινής. Τι ράτσα είναι, για όσους δεν ξέρουν? Είναι η Μαλινουά, είναι η βέλγικο ποιμενικό καταγωγής.
Ο διαγωνισμός έχει αρκετά μεγάλο εύρος και οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές, έτσι δεν είναι? Ναι, οι συμμετοχές είναι κοντά στις 70. Προσπαθήσαμε να το διαδώσουμε όσο περισσότερο μπορέσαμε, ιδιαίτερα εδώ στην περιφέρεια που θα γίνει και για πρώτη φορά. Και σκοπός μας προφανώς είναι να μείνουν καλοποιημένοι οι αθλητές που θα έρθουν, να το απολαύσουν και φυσικά και ο κόσμος που θα έρθει να δει κάτι διαφορετικό. Να πούμε ότι οι συμμετοχές ήταν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, έτσι. Ναι, ήταν μέχρι και χθες. Έχουν κλείσει οι συμμετοχές. Για πες μας λίγο, τι προετοιμασία χρειάζεται κάποιος, να ξέρουμε από εδώ και πέρα, για να μπορεί ο σκύλος του να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Τι εκπαίδευση χρειάζεται? Αρχικά να πούμε ότι το άθλημα είναι αγώνας ταχύτητας και ευκινησίας. Σε μια προκαθορισμένη διαδρομή από συγκεκριμένα εμπόδια. Είναι διεθνές το άθλημα, είναι αναγνωρισμένο από την Διεθνή Κοινολογικό Όμιλο. Οπότε σε μια διαδρομή με συγκεκριμένα εμπόδια που είναι φτιαγμένα ασφαλή για τα σκυλιά, μπαίνει ο χειριστής ή ο ιδιοκτήτης του σκύλου μαζί με το σκύλο και προσπαθούν να τελειώσουν τη διαδρομή όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με όσο το δυνατόν τα λιγότερα λάθη. Μάλιστα. Κύριε Βόβολε, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι η εκπαίδευση του σκύλου? Η εκπαίδευση του σκύλου. Είναι πολύ εύκολο αρκεί να έχουμε τη διάθεση και την όρεξη να ασχοληθούμε και να κάνουμε και τη σωστή επιλογή του σκύλου. Στην Κομοτηνή, πώς τους βλέπετε τους ανθρώπους? Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη και βλέπουμε όλο και περισσότερο κόσμο να αγοράζει σκυλιά και να τα φροντίζει, να τα έχει είτε για φύλαξη είτε για συντροφιά. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Εγώ ούτως ή άλλως ο τρόπος που δουλεύω είναι μαζί με τον ιδιοκτήτη, ώστε να μπει στη διαδικασία ο ιδιοκτήτης να μάθει πώς να ζει με το σκύλο του. Και πάνω σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η εκπαίδευση, γιατί πολλοί κόσμος αυτό πιστεύει, δεν είναι το κάτσε, το κάτω, το έλα, το δίπλα και όλα αυτά που έχει στο μυαλό του. Είναι η σχέση του με το σκύλο. Να αναπτύξουμε ένα διάβλο επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να έχει μια επαφή με το σκύλο του και να μην υπάρχουν προβλήματα στην αυλή, στο σπίτι. Γι' αυτό έγραψα, κύριε Κόπουλο, και στο τίτλο «Εκπαίδευση σκύλων και συμπεριφορές». Γιατί ξεκινάει από τον άνθρωπο, εγώ πιστεύω, και καταλήγει στον άνθρωπο. Έτσι. Και θα σας κάνω μια δύσκολη ερώτηση όσον αφορά τα αδέσποτα, όπου έχει ξεφύγει η κατάσταση στην Κομοτηνή. Τι πιστεύετε ότι φταίει? Σίγουρα σε πρώτο βαθμό η ευθύνη πάει σε όλους μας. Γιατί τα αδέσποτα δεν έχουν βρεθεί μόνο στον δρόμο. Και θεωρώ ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή ο νόμος καλύπτει αρκετά πράγματα σε αυτό το κομμάτι ώστε να μην υπάρχουν αδέσποτα, αλλά το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή του. Νομικά μήπως δεσμεύεται και τον Δήμο, γιατί η Κομοτηνή είναι η μοναδική πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που έχει δημοτικό κοινοκομείο. Και όμως πάλι τα αδέσποτα μειώνονται, αυξάνονται. Δεν είναι το κοινοκομείο το θέμα, είναι θέμα ο ιδιοκτήτης. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει εμβόλια στο σκύλο του, ότι πρέπει να κυκλοφορεί έξω με λουράκι. Δηλαδή, βλέπετε, εγώ μέσα στο στούντιο και είμαι με το λουρί. Αυτό το σκύλο ενώ έχει πάρει πρώτη θέση σε εξετάσεις υπακοής, πάλι θα βγω στον δρόμο και θα κυκλοφορήσω με το λουράκι. Αυτό πρέπει να. Δεν είναι υποχρέωση όλων. Το ορίζει ο νόμος. Γι' αυτό είπα, από τον άνθρωπο ξεκινάει στον άνθρωπο καταλήγει. Είναι θέμα παιδείας. Απλά δεν μου αρέσει και να ανεβάζω πολύ το εξωτερικό και να ρίχνω εμάς. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σιγά σιγά θα μάθουμε. Μάλιστα, Φωτεινή, δεν ξέρω αν μπορεί και αφού ρωτήσεις κάτι. Να δούμε πόσο υπάκου είναι η πίσα. Είσαι έτοιμη να μαζέψει κάτι? Μας απάντησε με το δικό της τρόπο. Φούσπισα. Να πούμε ότι είναι υπόδειγμα υπακοής όση ώρα είναι στο στούντιο και είναι αρκετή ώρα. Αυτό το γάβιασμα, Φωτεινή, είναι το θετικό. Έτσι. Το άλλο δεν θέλουμε να το ακούσουμε. Μπράβο! Πολύ όμορφο σκυλί, πολύ υπάκουο και πάρα πολύ γυμνασμένο, εμείς που το βλέπουμε από κοντά. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας λίγο, με πόσες συμμετοχές λαμβάνεις εσύ μέρος? Εσύ λαμβάνεις σαν Doggy Park, λαμβάνουν μέρος καταρχήν επαγγελματίες ή και ιδιώτες που απλά έχουν σκυλιά?
και επαγγελματίες του χώρου, αλλά και ιδιώτες. Οι ιδιώτες προφανώς είναι πολύ περισσότεροι από τους επαγγελματίες. Σίγουρα. Από την Κομωτινή έχουμε 13 σκυλιά. Πολλά από αυτό να πούμε ότι είναι ημίμα, δηλαδή δεν είναι ανάγκη να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε ένα σκύλο από το εκτροφείο. Είναι ένα σπορ που μπορεί να ασχοληθεί οποιοδήποτε, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και ανεξαρτήτου κιλών, δηλαδή και εγώ περισσεύω λίγο. Εδώ στην Κομωτινή έχουμε 13 σκυλιά. Η πίσα αυτή τη στιγμή διαγωνίζεται στην κατηγορία Α2, είναι ένα βήμα λίγο πριν την μεγαλύτερη κατηγορία, μαζί με ένα ακόμα σκυλάκι, το Τζέστερ. Ύστερα έχουμε την Μπιάνκα στην Α1, τη Φιώνα, να τα αναφέρουμε λίγο εκεί εντάχει για να χαρούμε. Τα ονόματα πάντως είναι γουστόζικα. Η Ήρα, η Άτζη, η Λέιλα, ο Μπεζές. Μόνο, αυτό θα έλεγα, είναι μόνο θηλυκά. Όχι, έχει και αρσενικά, ο Βίνσετ. Αυτά. Γιατί αλλιώς θα λέγαμε ότι τα θηλυκά τα σκυλιά έχουν περισσότερες αντοχές, είναι πιο υπάκουα. Όχι, έτσι. Και ο Πάτρικ, ένα κοκεράκι. Πολύ ωραία. Τώρα ξεχνάω κανένα, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσύ, σαν επαγγελματίας και σαν εκπαιδευτής σκύλων, περισσότερο κόσμος έρχεται να τα εκπαιδεύσεις για προστασία, δηλαδή να τα αγριέψεις, όπως τα λέμε μέσα σε παρένθεση, να είναι σαν φύλακα στο σπίτι, ή για συντροφιά να μάθουν κάποια πράγματα, κάτσε, σήκω ή να παίξουν με κάποια αντικείμενα. Κυρίως για συντροφιά έρχεται ο κόσμος. Υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να πάρουν σκύλο για την ασφάλειά τους και να ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Αλλά κυρίως για συντροφιά. Και μέσα από αυτό κάποιοι γνωρίζουν και το σπορ και μένουν και σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Ρογόπουλο, και τις προηγούμενες χρονιές ότι σκέπτονται και δημοτικά και νηπιαγωγεία. Δηλαδή, σωστή, μαθαίνουν τα μικρά παιδιά, έχουν καλύτερες συμπεριφορές, μαθαίνουν από μικρά παιδιά να συμπεριφέρονται. Πέρσι ξεκινήσαμε μία προσπάθεια σε συνεργασία με το 8ο νηπιαγωγείο εδώ στην Κομωτινή. Το οποίο ήρθε στο χώρο και όλα τα παιδιά κάναν και agility, γνωρίσαν και το άθλημα. Χαϊδέψαν και σκυλάκια και φέτος θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια σε περισσότερα σχολεία, γιατί σκοπός σε πρώτο βαθμό είναι ενημέρωση, ώστε να έχουμε πιο κυρές βάσεις για το μέλλον από τα ίδια τα παιδιά. Πολύ ωραία. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Να ευχηθούμε στη ΠΙΣ, κύριο Κόπουλε, καλή επιτυχία και στις συμμετοχές εδώ πέρα τις υπόλοιπες της Κομωτινής και της Ελλάδος γενικώς. Εντάξει. Βλέπετε λοιπόν για άλλη μια φορά τι είπα από σκυλή είναι η ΠΙΣ. Τόσο κύριε. Μόλιστε. Τόσο κύριε. Μπράβο. Αχ, καλή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και αφού παρακολουθήσαμε τα υπάκουα σκυλιά, πάμε να δούμε και τα σκυλάκια αλλά και τα γαντάκια τα οποία έχουν καλλιτεχνικές φλέβες και τις βλέπουμε μέσα από το χορό και το τραγούδι. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. Seems crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Body, 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 with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Heedy, come on, it's recording now. Let's try that again. Come on, sing for me. Do it again. It's freaking weird. Again, do it again. Oh, I grabbed this freaking nuts. Easy. Check this out. Alright, try it again. Just. No, like sing like you were before I got the camera. Come on. Sylvester. Sing. Yes. Yes. It's so freaking weird. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Mm-hmm.
Λοιπόν, μετά τον εκπαιδευτή σκύλων και την πίεση, όπως είδατε, έχουμε όλα τα θέματα στην αθλητική εκπομπή Ντασίν. Πριν να περάσουμε στις υπόλοιπες ειδήσεις, να πούμε το ημίχρονο Πανετολικό Σπας Γιάννινα, το παιχνίδι που κλείνει την ένατη αγωνιστική, είναι 1-0 στο ημίχρονο. Να πάμε και στη Β' Εθνική Γυναικών στο ποδόσφαιρο, που την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα πήρε στη Θεσσαλονίκη Βασίλης Αθράκης για τρίτη αγωνιστική, επικρατώντας με ανατροπή με 1-2 στον 11 Γραμμαριάς, ενώ το ρεπό της έκανε η Ροδόφη 87. Με το απόλυτο συνεχίζουν στα Τρίκαλα που δύσκολα θα χάσουν την πρώτη θέση, αφού νίξαν με το εντυπωσιακό 0-4 στο Βόλο του Μαγνησιακού. Εβδομάδα αγωνιστική ξεκούραση λοιπόν είναι αυτή για τη Ροδόφη 87, καθώς η ομάδα της Χωματινής είχε βάσει προγράμματα στο ρεπό, και αυτό φυσικά μόνο καλό έκανε στη Ροδόφη, καθώς η Ζαχαριά, η Οργαντά, Πατερά και Ψαρίδο επανέρχονται σταδιακά σε αριθμούς προπονήσεων μετά τους τραυματισμούς που είχαν υποστεί στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Παράλληλα, η Ροδόφη 87 ανακοίνωσε και τη μεταγραφή της Ιωάννας Ταβερναράκη από την ΑΕΚ Πλατανιά Δράμας, η οποία είναι επιθετικός
ενώ εκδόθηκαν και τα δελτία της Κατερίνας Αντωνοπούλου και της Αζρά Χασάν που προέρχονται από τις ακαδημίες της ομάδας. Και πάμε σε ένα διαφορετικό άθλημα, το μπάντμιντον και τη συνεργασία του με τον Ηρώδικο Κομωτινής. Το μπάντμιντον λοιπόν είναι ένα άθλημα ευρέως διαδεδομένο στην Νοτιοανατολική Ασία και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Όχι όμως ιδιαίτερα στη χώρα μας. Στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες σύλλογοι που κάνουν φιλότιμες προσπάθειες για την προώθηση και την καλλιέργεια του αθλήματος. Ένας από αυτούς είναι και το Δημοκρίτιο, το οποίο βρίσκεται στην πόλη όπου το 1988 το άθλημα της αντιπτέρησης έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην Ελλάδα και στην Κομωτινή. Και τη φωτεινή περίοδο λοιπόν υπάρχουν τμήματα παιδικά αλλά και για ενήλικες, τα οποία προπονούνται στο κλειστό γυμναστήριο του Μουσικού Σχολείου Κομωτινής. Αν πάντως ξεχωρίζει κάτι στη φετινή χρονιά είναι η συνεργασία που έχει ο σύλλογος με τον Ηρώδικο Κομωτινής, καθώς τις προπονήσεις μπορούν να παρακολουθούν και τα παιδιά με αυτισμό και σύνδρομο απόσπασης προσοχής. Στην ουσία, οι δύο σύλλογοι καλλιεργούν στην Κομωτινή το μπάντμιντον, θέλοντας να φέρουν κοντά το άθλημα στον κόσμο. Ήδη δύο παιδιά έχουν εγγραφεί στο Δημοκρίτιο και παρακολουθούν κανονικά τις προπονήσεις, παρουσιάζοντας μεγάλη πρόοδο και δείχνοντας τη θέλησή τους, δείχνοντας ότι αν προσπαθήσεις μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Μάλιστα, Φωτεινή, τι έχουμε τώρα, Κασαμάθ. Έχουμε Κασαμάθ, Α κατηγορία του Β ομίλου, τέταρτη αγωνιστική. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα. Φιλία Ορεστιάδας Θεία Ελαφερών 54-49. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Πάνθυρες Καβάλας 62-49. Λεύκηπος Ξάνθης Σπάρτακος Δημοτήχου 96-32. Ηρακλής Καβάλας Αίας Κομωτινής 75-65. Εύρος Σουφλίου Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης 41-54. Αρίων Ξάνθης Δημοκρίτιο 51-54. Μάλιστα, η βαθμολογία λοιπόν μετά από τέσσερις αγωνιστικές, τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή, Αίας Κομωτινής, Λεύκηπος Ξάνθης, Ολυμπιάδα και Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Αρίων Ξάνθης, Θεία Ελαφερών και Φιλία Ορεστιάδας ακολουθούν με 6 βαθμούς. Δημοκρίτιο, Ηρακλής Καβάλας, Πάνθυρες Καβάλας με 5, Σπάρτακος Δημοτήχου 4 και Εύρος Σουφλίου 3. Ως γνωστόν, το Δημοκρίτιο και Εύρος Σουφλίου έχουν ξεκινήσει με μείον 2 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική, Θεία Ελαφερών, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Πάνθυρες Καβάλας, Λεύκηπος Ξάνθης. Σπάρτακος Δημοτήχου Ηρακλής Καβάλας, Αίας Κομωτινής Εύρου Σουφλίου, το παιχνίδι αυτό θα γίνει την Κυριακή το μεσημέρι στις 3. Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης Αρίων Ξάνθης και Δημοκρίτιο Φιλία Ορεστιάδας, το παιχνίδι αυτό θα γίνει το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι το Σάββατο από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της ΕΠ Στράκης Α κατηγορία 5ης αγωνιστικής. Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων Ένωση Ασωμάτων 3-0. Ελπίδα Σαπών Δόξα Γρατινής 2-1. Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Ορφέας Τρίμης 3-0. Ορφέας Ξυλαγανής, Δόξα Σώστη 4-0. Αστέρας Αιγύρου, ΠΑΟΚ Κοσμίου 0-3. Δόξα Νέος Ιδηροχωρίου, Ηρακλής Σαπών 5-0. Άστε, στην βαθμολογία μετά από 5 αγωνιστικές, μόνο η ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ Κοσμίου στην κορυφή με 15 βαθμούς. Ακολουθούν ο Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου και Δόξα Νέος Ιδηροχωρίου με 12. Πιο κάτω, Ελπίδα Σαπών με 9. Δόξα Γρατινής, Ορφέας Ξυλαγανής και Αστέρας Αιγύρου με 7. Ορφέας Τρίμης 6. Σπάρτακος Αγίου Θεοδόρου 5, Δόξα Σώστη 4, Ένωση Σωμάτων 3 και Ηρακλής Σαπών στη τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, Ελπίδα Σαπών Σπάρτακος Αγίου Θεοδόρου, Ένωση Σωμάτων Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου, Δόξα Γρατινής Ορφέας Ξυλαγανής, Ορφέας Εστρίμης Αστέρας Αιγύρου, Δόξα Σώστη, Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου και ΠΑΟ Κοσμίου Ηρακλής Σαπών. Πάμε στα αποτελέσματα της ΕΠ Στράκης Β κατηγορία για 5η αγωνιστική. Μίστακας Ατσάλια Αρχοντικών 2-2. Πόντος Κομωτινής Κομψάτος Πολιάνθου 1-8. Μέγα Πιστό Αναγέννηση Παγουρίων 0-4. Δοκός Βιστονίδα Κοπτερού 2-0. Πανθρακικός Μεσούνη 0-1. Αγιοχώρη Αετός Μίσχου 3-1. ΑΕΚ Κομωτινής Νέα Καλύστη 2-2. Ελπίδες Κομωτινής ΠΑΟΚ Κομωτινής 1-2. Η βαθμολογική στην δεύτερη κατηγορία της Ευστράξης μετά από 5 αγωνιστικές στην κορυφή, Δοκός, Αγιοχώρη, Κομψάτος, Πολιάνθου και Μεσούνη με 15 βαθμούς. Ακολουθούν ΠΑΟ Κομωτινής 13, Βιστονίδα Κοπτερού 9, Αναγέννηση Παγουρίων και Ατσάλι Αρχοντικών 7, Νέα Καλύστη 5, Πανθρακικός και ΑΕΚ Κομωτινής 4, Αετός Μίσου Πόντος Κομωτινής 3, Μίστακας 1 και χωρίς βαθμούς τελευταίες θέσεις Ελπίδες Κομωτινής και Μέγα Πιστό. Η επόμενη αγωνιστική, Πόντος Κομωτινής Μίστακας, Ατσάλι Αρχοντικών Μέγα Πιστό, Κομψάτος Πολιάνθου Δοκός στο ντέρμπι κορυφής, Αναγέννηση Παγουρίων Πανθρακικός, Βιστονίδα Κοπτερού Αγιοχώρη, σε άλλο ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, Μεσούνια Κομωτινής, Αετός Μίσκου ΠΑΟ Κομωτινής και Νέα Καλύστη Ελπίδες Κομωτινής. Δεν ξέρω τι ακολουθεί. Α, Φόρμουλα 1. Ακολουθεί Φόρμουλα 1 και MotoGP πριν σας αποχαιρετήσουμε και μάλιστα για σήμερα. Να ξεκινήσει, θα ξεκινήσω από την. Εσύ ξεκινά. Να πάμε με τη Φόρμουλα 1 λοιπόν. Με νίκη του Λουίς Χάμιλτον ολοκληρώθηκε το Grand Prix του Μεξικού σε ένα αγώνα που ο Βρετανός πιλότος δεν φάνηκε να απειλείται
από τον ομόσταυλό του Νίκο Ρόσμπεργκ. Άλλωστε ήταν ο Ρόσμπεργκ στοχεύει για τη δεύτερη θέση στους δύο αγώνες που απομένουν που θα του χαρίσουν και τίτλο, ασχέτως αν κερδίζει ο Χάμιλτον. Αυτό έγινε και χθες. Έδειξε να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα που συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 19 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Χάμιλτον και μάλιστα δύο γύρους πριν τον ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Οι δύο οδηγοί της Mercedes μπορεί να σημείωσαν το 1-2, όμως αυτό ήταν το λιγότερο για τους Γερμανούς που ήδη είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές στην κατηγορία των κατασκευαστών. Άρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τίτλο των οδηγών που θα κριθεί στα πιθανά λάθη που θα γίνουν τόσο από τον Χάμιλτον όσο και από τον Ρόσμπεργκ. Το βάθρο στο Μεξικό συμπλήρωσε τελικά μετά από ριστάσεις ο Verstappen με Red Bull, ενώ η πρώτη Ferrari αυτή του Vettel τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Ότι η δεκάδα στο Μεξικό συμπλήρωσαν καταρχάς οι Ρικάρντο, Ραϊκόνεν, Κούλτεμπεργκ, Μπότας, Μάσα και Πέρες. Ωστόσο, μετά το τέλος του Grand Prix, αγωνοδίκες έριξαν ποινή 5 δευτερολέπτων στο Verstappen, ο οποίος χάσει την τρίτη θέση, που τελικά πήγε στα χέρια του Φέτελ και αντίστοιχα η τέταρτη θέση στα χέρια του Ρικάρντο. Με νέα απόφαση των αγωνοδικών σήμερα το πρωί, τελικά την τρίτη θέση πήρε ο Ρικάρντο στη θέση του Φέτελ, που κι αυτός δέχτηκε ποινή. Συνέχεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 θα δοθεί στις 13 Νοεμβρίου με το τελευταίο αγώνα της χρονιάς, που θα διεξαχθεί στη πίστα του Ιντερλάγκος στη Βραζιλία. Και πάμε σε MotoGP. Την πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν και τη δεύτερη στην καριέρα του κατέκτησε ο Ντοβιτσιόζο στην Μαλαισία, στο βάθρο επίσης ο Ρώση και ο Λορέντζο. Έναν ακόμη εξαιρετικό αγώνα προσέφερε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP. Στη βρεγμένη άσφαλτο της πίστας του Σεπάνγκ δεν έλειψαν οι μάχες σώμα με σώμα, όπως άλλοτε δεν έλειψαν και οι πτώσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν και το τελικό αποτέλεσμα. Η κίνηση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή για τον Ντοβιτσιόζο, ούτε και για τον δεύτερο των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου για τον Βαλεντίνο Ρώση. Ένα λάθος λοιπόν του Ρώση ήταν αρκετό ώστε ο Ντοβιτσιόζο να επιστρέψει στην κορυφή και να απομακρυνθεί με σχετική ευκολία, κατακτώντας την πρώτη τη νίκη στη φετινή σεζόν και τη δεύτερη της καριέρας του. Μάλιστα, σε μια πίστα που διεξήχθη με βροχή φωτεινή, να πούμε. Έτσι, ναι, πραγματικά. Ακριβώς κάπου εδώ λοιπόν έφτασε στο τέλος άλλη μια ζωντανή αθλητική εκπομπή. 90 είναι με πολλά ενδιαφέροντα θέματα, όπως είδατε. Να πούμε ότι η επανάληψη της εκπομπής κάθε Τρίτη την ίδια ώρα στις 7.30 το απόγευμα. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού για την άλλη Δευτέρα. Στις 7.30 τα ξαναλέμε ζωντανά εδώ πέρα από το Art Channel Thrakis με πολλές αθλητικές ειδήσεις από την πόλη μας, την Κομοτηνή, αλλά και από τις γύρω περιοχές. Αυτά λοιπόν από εμάς, τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.